Σήμερα θα ακούσουμε μια όμορφη ιστορία και θα πάρουμε ένα τεράστιο μάθημα. Κάποτε ήταν ένας γάιδαρος και μια τίγρη και συζητούσαν. Ο γάιδαρος είπε στην τίγρη: «Το γρασίδι είναι μπλε». Η τίγρης απάντησε: «Όχι, το γρασίδι είναι πράσινο». Η συζήτηση έγινε πιο έντονη και οι δύο τους αποφάσισαν να υποβάλουν το θέμα σε διαιτησία και έτσι πλησίασαν το λιοντάρι. Καθώς πλησίασαν το λιοντάρι στο θρόνο του, ο γάιδαρος άρχισε να ουρλιάζει: «Υψηλότατε, δεν είναι αλήθεια ότι το γρασίδι είναι μπλε?» Το λιοντάρι απάντησε: «Αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια, το γρασίδι είναι μπλε». Ο γάιδαρος όρμησε μπροστά και συνέχισε: «Η τίγρης διαφωνεί μαζί μου, με αντιφάσκει και με εκνευρίζει. Παρακαλώ, τιμωρήστε τον». Τότε ο βασιλιάς δήλωσε: «Η τίγρης θα τιμωρηθεί με 3 μέρες σιωπής». Ο γάιδαρος πήδηξε από χαρά και συνέχισε το δρόμο του, ικανοποιημένος και επαναλαμβάνοντας: «Το γρασίδι είναι μπλε, το γρασίδι είναι γαλάζιο». Η τίγρης ρώτησε το λιοντάρι: «Μεγαλειότατε, γιατί με τιμωρήσατε? Το γρασίδι δεν είναι πράσινο?» Το λιοντάρι απάντησε: «Ξέρεις και έχεις δει ότι το γρασίδι είναι πράσινο». Τότε η τίγρης τον ρώτησε: «Λοιπόν, γιατί με τιμώρησες?» Το λιοντάρι απάντησε: «Αυτό δεν έχει να κάνει με το ερώτημα αν το γρασίδι είναι μπλε ή πράσινο. Η τιμωρία είναι επειδή είναι ξεφτελιστικό για ένα γενναίο, έξυπνο πλάσμα σαν εσένα να χάνει χρόνο λογομαχώντας με ένα γάιδαρο. Και πάνω από αυτό, ήρθες και με ενόχλησες με αυτή την ερώτηση μόνο και μόνο για να επικυρώσεις κάτι που ήδη ήξερες πως είναι αλήθεια. Το μεγαλύτερο χάσιμο χρόνο είναι να τσακωθείς με τον ανόητο και φανατικό που δεν νοιάζεται για την αλήθεια την πραγματικότητα, αλλά μόνο τη νίκη των πεπιθήσεων και των ψευδεστήσεών του. Μη χάνετε ποτέ χρόνο σε συζητήσεις που δεν έχουν νόημα. Υπάρχουν άνθρωποι που παρόλα τα στοιχεία που τους παρουσιάζονται δεν έχουν την ικανότητα να καταλάβουν. Άλλοι τυφλώνονται από το εγώ, το μίσος και την αγανάκτηση. Και το μόνο πράγμα που θέλουν είναι να έχουν δίκιο, ακόμη και αν δεν έχουν. Όταν τα συναισθήματα είναι στα ύψη, η διάνοια πέφτει.